Φίλες και φίλοι χαίρετε. Την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022 θα έχουμε live στις 10 το βράδυ. Θα συζητήσουμε το ακόλουθο θέμα. Τα φαντάσματα της παιδικής μας ηλικία, το μικρό παιδί μέσα μας και πώς το φροντίζουμε. Για να βρισκόμαστε στο κανάλι αυτό σημαίνει πώς αντιμετωπίζουμε δυσκολίες με τις προσωπικές μας σχέσεις και κυρίως τη σχέση μας με τον εαυτό μας. Είναι ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευσης και τα θέματα αυτά ενδιαφέρουν κυρίως ανθρώπους που προσπαθούν να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και τους άλλους. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε τα φαντάσματα της παιδικής μας ηλικίας. Όλα αυτά που με πόνο θυμόμαστε πως βιώσαμε ή εκείνα που ήταν τόσο δυνηρά ώστε να τα έχουμε αποθήσει και να μην τα θυμόμαστε. Όλοι μας κουβαλάμε ένα μικρό παιδί μέσα μας. Τον εαυτό μας και την αυτοσυνειδησία του όπως ήταν σε μικρότερη ηλικία, ας πούμε γύρω στα 7 χρόνια περίπου. Πολλές φορές ξεχνάμε αυτό το μικρό παιδί μέσα μας και εστιαζόμαστε στο τώρα. Τώρα με έχει στενοχωρήσει ο άνθρωπος αυτός, τώρα δυσκολεύομαι να κάνω σχέση, τώρα έχω το ένα πρόβλημα ή το άλλο. Αυτά που συμβαίνουν σήμερα και κυρίω οι αυθόρμητε συναισθηματικέ μα αντιδράσει, οι οποίε πολλέ φορέ είναι και παρορμητικέ, έχουν άμεση σχέση με όλα όσα προβλημάτιζαν και συνεχίζουν να προβληματίζουν το μικρό παιδί μέσα μα. Μια ενδοσκόπηση θα μα βοηθούσε πολύ στο να εντοπίσουμε τα τραύματά μα και να βοηθήσουμε αυτό το μικρό παιδί να ξεπεράσει όλα όσα του τυχιώνουν, να ενδυναμωθεί και να κατανοήσει πω πλέον δεν είναι μικρό. Δεν το ορίζουν οι άλλοι και μπορεί, εάν το θέλει και να δουλέψει σκληρά γι' αυτό, να φτιάξει και να ζήσει μια όμορφη ζωή όπως τη θέλει. Σας περιμένω όλους αύριο Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2022, να συζητήσουμε γι' αυτό το θέμα. Ε, σημειώνω ότι πολλοί, άμα ακούσετε αυτό το βίντεο, μπορεί να σκεφτείτε, μα εγώ δεν έχω αναμνήσεις από την παιδική μου ηλικία ακριβώς το να μην έχουμε αναμνήσεις, ίσως δείχνει ότι δεν ήταν και τόσο ιδανική η παιδική μα ηλικία. Έτσι λειτουργεί ο μηχανισμός της απόθεσης, ο συμβιβαστικό μηχανισμός άμυνας της απόθεσης του εγκεφάλου και στον οποίο θα αναφερθούμε στο live μας που θα κάνουμε την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου στις 10 το βράδυ. Δεν θα επιλύσουμε τα προβλήματα του μικρού παιδιού μέσα από ένα live, αλλά στοχεύω στο να αποκτήσουμε έτσι μια ευαισθησία, ευαισθητοποίηση γύρω από το ζήτημα και να βοηθηθούμε στο ψυχοψάξιμο μας. Σας περιμένω.